Το Μεγάλο Σάββατο ήρθε στην Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας και όπως όλα δείχνουν θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του ή το βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής ή το Σάββατο, καθώς εκτός από τις ολιγοήμερες διακοπές με την οικογένειά του στο Ροδάκινο, αμέσως μετά την Πρωτομαγιά, ο Πρωθυπουργός ξεκινάει περιοδία στο νησί, κατά την οποία γίνεται σχεδιασμός να περάσει από όλους τους νομούς. Τα δικά μας τα χρόνια γυρνάγαμε. Τεχνολογία. Τεχνολογία θαλάσσια. Μετά το Μεγάλο Σάββατο που μοιράστηκε με τη σύντροφό του και κατοίκους του Ροδάκινου τις ευχές Ανάστασης, αλλά και το Πάσχα στο Κυριαμάδι, ο Αλέξης Τσίπρας μετά την Πρωτομαγιά αναμένεται να βρεθεί αρχικά στο Ηράκλειο και πιθανά στο Λεσίθι, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στον Αποσελέμη που θα παραδοθεί το σύνολο του έργου, το δρόμο Ηράκλειο Μεσαιρά και τα επίσημα εγγένεια του δρόμου Χερσόνησος Γούβες, ενώ ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί σε ποια σημεία στον ομό Λεσιθίου θα βρεθεί, αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για παρουσία του στα εγγένεια της γέφυρας στο Χαμέζι. Ολοκληρώνοντας την Πέμπτη την περιοδία σε Ηράκλειο και Λεσίθι, ο Αλέξης Τσίπρας αργά το βράδυ υπολογίζεται ότι θα διανυκτερεύσει στο Ρέθυμνο, ενώ την Παρασκευή θα βρεθεί στα Χανιά, όπου θα πραγματοποιήσει και κεντρική ομιλία. Αν και στις πρώτες επισκέψεις ήταν αντίστοιχη ομιλία να γίνει και στο Ηράκλειο, ο Πρωθυπουργός κατά πάσα πιθανότητα την τελευταία εβδομάδα πριν τις ευρωεκλογές αναμένεται να βρεθεί και πάλι στο νησί, πραγματοποιώντας τότε ομιλία στο Ηράκλειο, θέλοντας να έχει δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις στην Κρήτη, που δεν θα σκεπάσει μία την άλλη και ταυτόχρονα να μεσολαβεί μεταξύ τους χρόνος, καθώς όπως και ο ίδιος έχει πει, η Κρήτη για τον ίδιο έχει ιδιαίτερη σημασία. Γεια σας. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένεται να συνοδεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Χρήστο Σπύρτζη, ενώ δεν αποκλείεται δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα να βρεθούν και άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.